Η φωτογραφία που βλέπετε αποτυπώνει τα όσα συμβαίνουν καθημερινά στις τουαλέτες των Κτέλ Καβάλας. Μια περίεργη εικόνα που θα συναντήσουν οι ταξιδιώτες που θα περάσουν από το Κτέλ Καβάλας, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν 50 λεπτά για να μπορέσουν να πάνε στην τουαλέτα. Όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, έξω από τις τουαλέτες υπάρχει ένα τραπεζάκι με δύο κυρίες οι οποίες πουλάνε 50 λεπτά, ένα μικρό δωματάκι χαρτί υγείας ώστε να μπορέσουν οι ταξιδιώτες να σκουπιστούν, καθώς μέσα στις τουαλέτες δεν υπάρχει χαρτί ούτε για δείγμα. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κρεμασμένη στον τοίχο είναι μια ταμπέλα που γράφει ότι το φιλοδόρημα είναι προαιρετικό. Στην εκπομπή όμως του ένα channel αναλυτής με τον Νίκο Ταραμπατζή μίλησε ο πρόεδρος του Κτέλ Παναγιώτης Τσεντεμεΐδης, δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις. Δείτε τώρα, δεν θέλω να γίνομαι κι εγώ λίγο ρηστικός και το με γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι κατά την προσωπική μου άποψη θέλουν να δυσμευτήσουν το Κτέλ με όποιο τρόπο μπορούν. Είναι ένα πάρα πολύ άστοχος ο τρόπος που σκέφτηκαν. Νομίζω ότι αν θα πάτε και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις τουαλέτες του υπεραστικού, υπάρχει μεγάλη πινακίδα πάνω από την είσοδο στις τουαλέτες των ανδρών και των γυναικών, το οποίο γράφει το φιλοδόρημα είναι προαιρετικό. Πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και όπου έχω πάει παντού, γίνονται τα ίδια πράγματα. Τώρα, αν κάποιος θέλει, σας είπα και πάλι να μην λέμε τα ίδια, με αυτόν τον τρόπο να δυσμίσει τη δουλειά που κάνουμε, τι να πω ρε παιδιά. Οι συγκεκριμένες γυναίκες που είναι... Στη συγκεκριμένη φωτογραφία δείχνει δύο γυναίκες που έχουν εκεί κάποια χαρτομάτιλα τα οποία το πολλούν και γράφει 50 λεπτά. Είναι μία γυναίκα είναι εκεί, η οποία είναι για τον καθαρισμό και τίποτα άλλο. Και σας είπα και πάλι, γράφει με πάρα πολύ μεγάλη πινακίδα. Μπορείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κατεβείτε. Η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ το λέει κάτω, ότι υπάρχει στο χώρο πινακίδα που λέει ότι είναι προαιρετικό το φιλοδόρημα. Το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Ακριβώς πάνω από την κυρία εκεί που κάθεται, και αν είναι μη τι άλλο ρε παιδιά που τόσες χιλιάδες κόσμος περνάει, ειδικά το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Αν δεν έχουμε και ένα άτομο ήδη σε καθημερινή βάση όλη την ώρα να είναι καθαρά. Μέχρι τώρα δεν ήταν καθαρά, μας λέγανε ότι δεν ήταν καθαρά. Τώρα είναι καθαρά, λέει το 50 λεπτό. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει ούτε ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Ταροπατή, σε όσους θέλουν, ξεκίνησαν να βάλουν προς το Κτέλ. Τι να πω ρε παιδιά, αυτή είναι η απάντησή μου.